Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 1851-1911, είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες λογοτέχνες, γνωστός και ως ο Άγιος των ελληνικών γραμμάτων. Έγραψε κυρίως διηγήματα, τα οποία κατέχουν σημαντική θέση στην ελληνική λογοτεχνία. Ήταν επίσης ποιητής, δημοσιογράφος και μεταφραστής. Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο στις 4 Μαρτίου 1851. Ήταν ένα από τα 9 παιδιά του δάσκαλου και ιερέα Αδαμάντιου Εμμανουήλ και της Γκιουλός. Έτσι, ο νεαρός Αλέξανδρος μεγάλωσε μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο ευλάβεια και θρησκευτικότητα. Έμαθε τα πρώτα γράμματα στην πατρίδα του και στη Σκόπελο. Φοίτησε κατόπιν στο γυμνάσιο της Χαλκίδας και ολοκλήρωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα με 1.002 στερήσεις. Το 1874 γράφηκε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου ήταν συμφοιτητής με τον Γεώργιο Βυζιεινό, αλλά δεν πήρε το δίπλωμά του. Από τη στιγμή που γράφηκε στο Πανεπιστήμιο, άρχισε να δημοσιογραφεί και να κάνει μεταφράσεις. Δημοσίευε ιδίως μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων από τα αγγλικά και γαλλικά, γλώσσες που τις έμαθε μόνος του. Παράλληλα, άρχισε και το καθαυτό λογοτεχνικό του έργο. Τα πρώτα χρόνια καταγίνεται με ιστορικά μυθιστορήματα. Μετανάστης το 1880, Οι έμποροι των εθνών το 1883 και Η Γυφτοπούλα το 1884. Γρήγορα όμως βρήκε το δικό του δρόμο και στράφηκε προς το διήγημα. Από το 1885 και ύστερα ασχολείται αποκλειστικά με αυτό το είδος. Γράφει μικρά και μεγάλα διηγήματα, νουβέλες. Ανάμεσα στις νουβέλες του είναι «Ο Βαρδιάνος στα Σπόρκα» το 1893 και «Η Φόνησα» το 1903. Μεταξύ των πολλών διηγημάτων του είναι τα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα, τα Πρωτοχρονιάτικα διηγήματα και τα Πασχαλινά διηγήματα. Ενώ κέρδιζε αρκετά και από τις περιζήτητες συνεργασίες του με εφημερίδες και περιοδικά, η οικονομική του κατάσταση στάθηκε πάντα η αδύνατη πλευρά του. Ήταν σπάταλος και ανοργάνωτος όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων του. Όταν έπαιρνε το μισθό του, πλήρωνε τα χρέη του στην ταβέρνα του Καχρημάνης του Ψηρή, όπου έτρωγε 27 ολόκληρα χρόνια, έδινε το νίκη, έστελνε στη Σκιάθο, μοίραζε στους φτωχούς, σπαταλούσε χωρίς σκέψη για την αυριανή μέρα. Κι έτσι έμενε πάντα φτωχός και στενοχωρημένος, χωρίς να μπορεί να αγοράσει ακόμη και τα στοιχειώδη, ακόμα και ρούχα. Η εντατική εργασία, το ξενύχτη και προπάντων το ποτό που σιγά σιγά του έγινε πάθος, κατέστρεψαν την υγεία του. Γενικά στη ζωή του φαινόταν απλησίαστος, του άρεσε η μοναξιά και η απομόνωση και δεν έπιανε εύκολα φιλίες. Αυτός ο περίεργος και απόκοσμος τρόπος ζωής, με την παράλληλη προσήλωσή του στην Ορθόδοξη Εκκλησία και τη λειτουργική της παράδοση, τον έκανε να μοιάζει με κοσμοκαλόγερο. Συνήθιζε να ψάλει στον ιερό ναό του Αγίου Ελισσαίου ως δεξιός ψάλτης, ενώ στον ίδιο ναό έψαλε ως αριστερός ψάλτης ο ξάδερφός του και συγγραφέας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης. Το 1908 έφυγε από την Αθήνα για το νησί του, τη Σκιάθο. Εκεί εξακολούθησε να κάνει τις μεταφράσεις που του έστελνε ο Γιάννης Βλαχογιάννης για να έχει κάποιον πόρο ζωής. Μα ύστερα από λίγο τα χέρια του πρίστηκαν και του ήταν δύσκολο να γράφει. Το ημερήσιο πρόγραμμά του περιλάμβανε πολύ πρωινό ξύπνημα, μια βόλτα στην ακρογιαλιά και ύστερα εκκλησία. Μαζεύοντας τα ιστορικά του νησιού και τα παλιά χρονικά, συνέθεσε τα τελευταία του διηγήματα. Ο Παπαδιαμάντης πέθανε 60 χρόνων, στις 3 Ιανουαρίου 1911, ύστερα από επιδείνωση της υγείας του. Η κηδεία του έγινε μέσα στο πένθος όλων των απλών ανθρώπων του νησιού. Με την είδηση του θανάτου του, το πένθος έγινε πανελλήνιο. Έγιναν επίσημα μνημόσυνα στην Αθήνα, στην Κωνσταντινούπολη, στην Αλεξάνδρεια και αλλού. Το 1924 ο Ελευθερουδάκης εξέδωσε τα άπαντά του με αρκετά ανέκδοτα διηγήματα.